Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Αισθάνομαι πραγματική συγκίνηση που είμαι εδώ σήμερα. Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΦ, κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κύριε Αντιπρόεδρε του ΕΟΦ, κύριε Πρόεδρε του Κουνολάμ Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών, γιατρέ, του Πανελληνίου, κύριε Πρόεδρε της Τραπέζης Πειραιώς, Διευθύντα Σύμβουλε μάλλον της Τραπέζης Πειραιώς, κύριε Διευθύντα Σύμβουλε της Optima Bank, κυρία Διευθύντα Σύμβουλε της Attica Bank, κύριε Αχιλέα Λούλια, εσείς δεν θέλετε συστάσεις, είστε μόνος σας, με δική σας ιδιότητα, αγαπημένη μου Ρία, κυρία Πρόεδρε του ΕΟΠΗ και Πρόεδρε της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κυρίες και κύριοι, γιατί άρχισα να λέω τώρα όλους, βλέπαμε παίρνει ώρα. Και βεβαίως και η Διευθύντα Σύμβουλε της Λαβιφάρμ. Και κύριε Πρόεδρε της Τικού Νολάμ. Να μην ξεχάσω κάποιον. Θέλω να σας πω γιατί αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη συγκίνηση με μαζί σας εδώ σήμερα. Εγώ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε τον νόμο για τη φαρμακευτική κάναβη το 2018, ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Όταν ήμουν επιφυλακτικός, δεν είχα φανταστεί ότι ένα χρόνο μετά θα ήμουν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα είχα στο χαρτοφυλάκιό μου και τη βιομηχανία. Παίρνοντας δε τη βιομηχανία, κληρονόμησα τότε από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ την έναρξη της διαδικασίας αδειοδοτήσεως των πρώτων εταιριών που ενδιαφέρονταν να εφαρμόσουν τον νόμο για τη φαρμακευτική κάναβη. Μάλιστα, τότε κάλεσε τον γραφείο μου και τον κύριο Καρανίκα, δεν τον βλέπω εδώ σήμερα, θα έπρεπε να είναι, ο οποίος και ήταν ο εμπνευστής του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Για να καταλάβω λίγο τι πράγμα ήταν αυτό, γιατί ομολογώ δεν είχα μεγάλη εξοικείωση. Σύντομα κατάλαβα ότι είχα κάνει λάθος. Το έβλεπα από μια συντηρητική σκοπιά και κατάλαβα κυρίως ότι φαρμακευτική κάναβη μπορεί να είναι δύο πράγματα. Πρώτον, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς ασθενείς. Γιατί το πρώτο και μείζον εδώ είναι ότι πάμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που είναι σε μια δυσκολία να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το μείζον εδώ. Και το δεύτερο, που ενδιέφερε εμένα περισσότερο ως Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων τότε, ότι μπορούσε να είναι μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για την Ελλάδα. Και ξεκίνησα να ασχολούμαι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σύνθετο πράγμα ήταν τελικά. Αν δεν ήταν ο Βασίλης ο Μιλιώνης τόσο ψυχαναγκαστικός, ώστε να ενδιαφέρεται για την παραμικρή λεπτομέρεια, καταστρεφόταν 5-6 φορές τη μέρα και το ξαναπαράζαμε μπρος, αποκλείεται να είχαμε καταλάβει το μέγεθος της δυσκολίας του εγχειρήματος. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα ό,τι γίνεται για πρώτη φορά, άρα δεν έχεις κάπου να πατήσεις, δεν μπορείς να πας σε μια υπηρεσία και να πεις όπως το κάνατε πέρσι, δεν μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις «Ωχ, πώς είχαμε ψηφίσει εκείνο». Δεν μπορείς να πας στην Επιτροπή του ΕΟΦ και να πεις όπως το κάνατε σε εκείνη την περίπτωση. Ήταν όλο κάτι εντελώς καινούριο. Από την νομοθεσία που θυμίζω ψηφίσαμε το δικό μας νόμο το 21, διορθώντας ένα μεγάλο βαθμό τον αρχικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω για να υποτιμήσω αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να είμαι ειλικρινής εδώ. Εγώ θα με ακούτε πάντα στην πολιτική που θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο νόμος για την κάναβη δεν θα μπορούσε να γίνει και σήμερα, δεν θα ήμασταν εδώ, αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τότε το πρώτο βήμα. Να είμαστε ειλικρινείς και δικοί. Από την άλλη, αν δεν είχε έρθει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν είχε ασχοληθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκης για να λυθούν τα εμπόδια και δεν μου είχε δώσει εντολή, θέλω να λύσει αυτό το θέμα, πάλι δεν θα ήμασταν εδώ. Είναι ένα καλό παράδειγμα διακομματικής συνέχειας που δεν είναι και το σύνηθες στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα όχι αν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλάζουν οι πολιτικές. Αν αλλάζουν οι υπουργοί εντός της ίδιας κυβερνήσεως, αλλάζουν οι πολιτικές. Εδώ όμως είχαμε ένα πρωθυπουργό που είπε από την αρχή αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Είχε καταλάβει δηλαδή κυρίως το κομμάτι των ασθενών και ήταν ντροπή να τους αφήνουμε χωρίς τη θεραπεία που είχαν ανάγκη. Μία εταιρεία
η Τικούν Ολάν που είναι παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο αυτόν. Και άρα είχαμε την αξιοπιστία ότι αυτοί που αναλάμβαναν το εγχείρημα ξέραν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μία ομάδα, όπως είπα πριν με τον Βασίλη τον Μιλιώνη και τον κύριο Μπέι, που ήταν πολύ αφοσιωμένοι στο να γίνει αυτό. Και μία σειρά υπηρεσιακών παραγόντων, και θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ στον ΕΟΦ και με την παλαιά και με τη νέα του ηγεσία, όπου καταλάβανε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει επιτέλους στην Ελλάδα. Ούτε για τον ΕΟΦ ήταν εύκολο και αυτονόητο αυτό. Ήταν δύσκολο. Η επιτροπή του ΕΟΦ δούλεψε επαγγελματικά, όλοι οι γιατροί οι οποίοι έκαναν τις τελικές ρυθμίσεις, αυτά δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν οι πολιτικοί. Αυτά ήταν κυρίως θέμα των γιατρών. Και τελικά είμαστε σήμερα εδώ στην έναρξη της πρώτης παραγωγικής μονάδας φαρμακευτικής κάναβης στην Ελλάδα. Που συμπληρώνεται αυτή η ωραία προσπάθεια με τη συμμετοχή μιας τόσο μεγάλης εταιρείας όπως είναι η Lavie Pharma. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ θα είμαι περισσότερο ευτυχής όταν θα έχετε και περισσότερο ανταγωνισμό, κύριε Τικούν Ολάν, γιατί θέλουμε να έχουμε περισσότερες εταιρείες που θα παράγουν φαρμακευτική κάναβης στην Ελλάδα. Και έχω αδειοδοτήσει και άλλες εταιρείες και έχω ενθαρρύνει και άλλες εταιρείες να προχωρήσουν και να κάνουν εργοστάσια φαρμακευτικά στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι τώρα που έγινε η πρώτη, θα είναι ευκολότερο να πάρουν και άλλες την απόφαση να το κάνουν. Γιατί όπως εμείς οραματιζόμαστε, μιλάω πάντα από τη σκοπιά της κυβερνήσεως και της ανάπτυξης, θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εξαγωγική χώρα για τη φαρμακευτική κάναβη και να μπορέσει να είναι ένα προϊόν που θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Σίγουρα το ότι εσείς στη Τικούν Ολάν τρέξατε γρηγορότερα και ξοδέψατε και πάρα πολλά λεφτά. Το εργοστάσιο του Τικούν Ολάν στην Κόρινθο είναι μάλλον το καλύτερο εργοστάσιο στην Ευρώπη σήμερα. Για την Αγγλική Καναβή, μάλλον σίγουρα είναι το καλύτερο εργοστάσιο. Γιατί ο νόμος που έχουμε φτιάξει θέτει εξαιρετικά υψηλές προδιαγραφές. Δεν είναι 5 θερμοκήπια από τα βάση και βάζει μέσα την κάναβη. Έχει εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους και προς την ποιότητα και προς την ασφάλεια. Αλλά σίγουρα το ότι ο πρώτος το κάνει και προχωράει, έχει κάνει τον δρόμο πολύ ευκολότερο για τον δεύτερο και με τη σειρά του για τον τρίτο και με τη σειρά του για τον τέταρτο. Διότι τώρα προβλήματα που τα λύσαμε για τον πρώτο, είναι τώρα λελειμμένα για τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Και μου δίνει μεγάλη χαρά, διότι στην Ελλάδα, ξέρετε, εγώ πια είμαι αρκετά έμπειρος στην πολιτική. Είμαι στο 17ο έτος της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Τώρα πλέον έχω συμπληρώσει 12 χρόνια υπουργικών θητείων. Έχω πλέον μία εμπειρία. Ξέρετε πόσο συχνά στην Ελλάδα ψηφίζουμε κάτι, λέμε θα γίνει αυτό και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς πολλές φορές. Το ότι σε αυτήν την περίπτωση καταφέραμε να κάνουμε κάτι που τελικώς φτάνει στο να γίνει, είναι από μόνο του για την Ελλάδα μία επιτυχία. Και εμείς στην Ελλάδα θέλουμε περισσότερο Ελλάδα της πράξης παρά Ελλάδα των λόγων. Ωραία είναι τα λόγια, αλλά η πράξη είναι καλύτερη. Ένα γραμμάριο πράξης ισοδυναμεί με ένα τόνο από λόγια. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αποτέλεσμα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αισθάνομαι μεγάλη έτσι ηθική ικανοποίηση. Βλέπω στο βάθος και το φίλο μου τον κύριο Μπερνίτσα, στον οποίο έχω μεγάλη αδυναμία και κάναμε πολλά πράγματα μαζί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και πολλούς νόμους. Είναι εξαιρετικός. Βλέπω και το φίλο μου τον κύριο Βασιλείου που κάναμε επίσης πολλά και από την Eurobank. Είναι εξαιρετικός, αλλά με κερδίζει το τένις και δεν το αντέχω. Λοιπόν, αλλά αισθάνομαι μεγάλη χαρά που κι εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις μπόρεσα να συμβάλλω στο να γίνει αυτό πραγματικότητα. Πρώτα ξεπερνώντας το δικό μου αυτό και τις δικές μου αρχικές ενστάσεις, τώρα θα κάνω μια ντεπροφούντις ανάλυση. Κάποιοι το λένε εύκολα κολοτούμπα. Εγώ τα ακούω όλα στην πολιτική. Πάντα πείθω ότι οι άνθρωποι που δεν αλλάζουν άποψη, τα καταλαβαίνουν ότι κάνουν λάθος, είναι πραγματικά ανόητοι. Η μεγαλύτερη ξυπνάδα στη ζωή είναι να ξέρεις που έχεις κάνει λάθος και να αλλάζεις τακτική. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Λοιπόν, και είμαι πραγματικά υπερήφανος και σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη,
που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω κι εγώ και να συνδέσω το όνομά μου στην αλλαγή σελίδος σε ένα τόσο κρίσιμο πράγμα. Όπου έτυχε, γιατί το έφερε η μοίρα έτσι, αγαπητέ Απόστολε, και ήμουν υπουργός ανάπτυξης όταν έπρεπε να λήξει το αδειοδοτικό κομμάτι της βιομηχανίας και έγινα υπουργός υγείας όταν έπρεπε να λήξει το αδειοδοτικό κομμάτι του υγείας. Δηλαδή, σαν να με συνέδε η μοίρα με το να γίνει πράξη αυτή όλη η προσπάθεια. Σίγουρα δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα εάν δεν υπήρχαν δύο ακόμα προϋποθέσεις. Πρώτον, η διακομματική στήριξη στη Βουλή, γιατί την κάνατε, υποστήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι ένα δύσκολο πράγμα ιδεολογικά και πολιτικά όπως η φαρμακευτική κάναβη θα ήταν πολύ δυσκολότερο αν έμπαινε στις μιλόπετρες της τρέχουσας πολιτικής αντιπαράθεσης και κομματικής αντιπαράθεσης, κάτι που στην Ελλάδα είναι πολύ σύνηθες. Την κάναβη είναι ένα παράδειγμα και εδώ προς μίμηση. Αντί να είναι κάτι που μας δίχασε, ήταν κάτι που ένωσε τα κόμματα στη Βουλή. Σπάνιο. Και βεβαίως χωρίς τον Πρωθυπουργό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Σε 2-3 σημεία εξαιρετικά κομβικά για το αν τελικά το εγχείρημα αυτό μπορούσε να προχωρήσει ή όχι, όταν χρειάστηκε να απευθυνθώ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Κυριάκο Μητσοτάκης έδωσε τις κατευθύνσεις και πήρε πάνω του το εγχείρημα και το προχώρησε. Το οποίο πάλι δεν είναι αυτονόητο. Γιατί πάλι θα μπορούσε να πρωθυπουργός να διστάσει να το κάνει αυτό. Ο Μητσοτάκης είχε καταλάβει από την αρχή γιατί αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα πρέπει να γίνει. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα εδώ δίνουμε το καλό παράδειγμα της Ελλάδος. Βοηθούμε ασθενείς να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, ευκολότερα, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν στο διαδίκτυο και να φέρουν προϊόντα από το εξωτερικό, αμοιβόλου ποιότητας και πώς θα μπουν και πώς θα βγουν. Τα ξέρετε αυτά. Αλλά τελικά να μπορούν οι γιατροί τους, εάν τα χρειάζονται, να φαρμακογραφούν κατά πάνω το κοντινότερο του φαρμακείο. Μεγάλη υπόθεση για ένα ασθενή, όταν χρειάζεται ένα φάρμακο, να μπορεί να το βρει. Και ταυτόχρονα δίνουμε και στη χώρα μας κάτι που δεν είχε. Και που αν δουλέψουμε σωστά, όχι μόνο επαναλαμβάνω η Τικούνο Λαμ, εδώ θα με ξεχάσω, εγώ θέλω 5 Τικούνο Λαμ, 10. Πάνω από 10 δεν χωράει, πιστεύω, η αγορά αυτή, αλλά μέχρι 10 αντίστοιχες χωράει. Για να εξάγουμε και να προχωράμε μπροστά. Μπράβο που είστε οι πρώτοι, συγχαρητήρια. Εμείς θα δουλέψουμε για να υπάρχουν κι άλλοι. Και να προχωρούμε μετά και να πάμε μπροστά και να έχουμε μια σελίδα επιτυχία στη χώρα. Όπου θα είμαστε όλοι περήφανοι ότι η Ελλάδα μπορεί και κάπου να είναι καλύτερα από τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι καλές θεραπείες στους ασθενείς, γιατί επαναλαμβάνω αυτό είναι το μείζον. Και όπου η κυβέρνηση είναι χρήσιμη, θα είμαστε παρόντες όπως ήμασταν μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.